Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Το σημερινό βίντεο έρχεται σε συνέχεια αυτού που ανέβασα τον Οκτώβριο με τίτλο «Δοκιμάζω τις ιδιότητες των λαδιών στο σαπούνι». Σε εκείνο το βίντεο, όσοι το είχατε δει, ίσως θυμάστε ότι προέκυψε το εξής ερώτημα. Τι ιδιότητα δίνει το καστορέλαιο στο σαπούνι? Το σαπούνι από καστορέλαιο από μόνο του δεν αφρίζει. Όσο και να το έτριψα, όσο και να το έβρεξα, δεν έκανε τίποτε. Πριν βιαστείτε να απαντήσετε, μα καλά χαζείσαι, δεν ξέρεις ότι το καστορέλαιο αυξάνει τον αφρισμό. Να σας εξηγήσω ότι ο στόχος μου στα βίντεο της σειράς πειραματισμοί είναι να διερευνήσω κατά πόσον οι ιδιότητες που αποδίδονται σε διάφορα συστατικά που χρησιμοποιούμε στο σαπούνι ισχύουν ή όχι. Γι' αυτό το λόγο με το παρόν βίντεο θέλω να τεστάρω τον βαθμό στον οποίο το καστορέλαιο επηρεάζει τον αφρισμό. Για το πείραμα έφτιαξα 3 σαπούνια. Ένα μόνο με ελαιόλαδο, που είναι το σαπούνι ελέγχου, ένα με ελαιόλαδο και λάδι καρύδας και το τρίτο με ελαιόλαδο, λάδι καρύδας και καστορέλαιο. Μια όμως και ήμουνα σε πειραματική διάθεση, αποφάσισα να δοκιμάσω και μερικούς ακόμα συνδυασμούς ελαίων και συγκεκριμένα με τα λάδια που μου άρεσαν περισσότερο στο προηγούμενο βίντεο. Αν θυμάστε, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την υφή που έδινε το αμυγδαλέλαιο και το βούτυρο μάγκο. Ήθελα λοιπόν να δω αν ο συνδυασμός των δύο αυτών είναι εξίσου ευχάριστος. Ο στόχος μου, να βρω το ιδανικό μείγμα ελαίων και βουτύρων, σύμφωνα βέβαια με τα δικά μου γούστα. Για το σκοπό αυτό έφτιαξα 4 ακόμα σαπούνια. Ένα με ελαιόλαδο και αμυγδαλέλαιο για να δω αν ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει ωραιότερη υφή από το ελαιόλαδο μόνο του. Ένα με ελαιόλαδο, βούτυρο μάγκο και αμυγδαλέλαιο πάλι για τον ίδιο λόγο. Επίσης ήθελα να διερευνήσω κατά πόσον το βούτυρο μάγκο επηρεάζει τον αφρισμό. Έτσι έφτιαξα ένα ακόμη σαπούνι με ελαιόλαδο, λάδι καρύδας και βούτυρο μάγκο. Τέλος για την πλάκα έφτιαξα ένα σαπούνι με ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, βούτυρο μάγκο και καστορέλαιο. Σε όλα αυτά τα σαπούνια, το μόνο λάδι που έπαιζε συγκέντρωσή του ήταν το ελαιόλαδο. Όπου είχα λάδι καρύδας ήταν στο 20%, όπου είχα καστορέλαιο στο 5% και το αμυγδαλέλαιο και το βούτυρο μάγκο ήταν στο 10%. Όπως και στο προηγούμενο βίντεο, τα έφτιαξα, τα άφησα να οριμάσουν και τώρα θα τα δοκιμάσω στην κάμερα ώστε να συγκρίνω τη συμπεριφορά τους κατά τη χρήση. Πριν σας δείξω τα αποτελέσματα, να σας θυμίσω ότι όσοι θέλετε να κάνετε σεμινάρια σαπουνιού μαζί μου, θα βρείτε πληροφορίες σε link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε στα αποτελέσματα. Ξεκίνησα με το σαπούνι ελέγχου, το ελαιόλαδο. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, η εικόνα τα λέει όλα, όπως άλλωστε και η δική σας εμπειρία από τέτοια σαπούνια. Λεπτός, γλιτσερός, αφρός. Το δεύτερο σαπούνι, ελαιόλαδο με λάδι καρύδας, πολύ όμορφη αίσθηση, κρεμώδης αφρός, όχι τόσο πολύς όμως όπως έκανε το λάδι καρύδας μόνο του στο προηγούμενο βίντεο. Το τρίτο σαπούνι, ελαιόλαδο, λάδι καρύδας και καστορέλαιο. Ίδια όμορφη αίσθηση, με κρεμώδη αφρό, λίγο πιο πλούσιο από το προηγούμενο σαπούνι και με πιο μεγάλες φουσκάλες. Η συγκεκριμένη δοκιμασία με μπέρδεψε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι η διαφορά μεταξύ του σαπουνιού με το καστορέλαιο και αυτό χωρίς ήταν και τόσο μεγάλη. Τουλάχιστον όχι τόσο, ώστε να πω καστορέλαιο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά ναι, το συμπέρασμα είναι ότι όντως το καστορέλαιο ενισχύει τον αφρισμό. Το τέταρτο σαπούνι μου έδειξε τι ακριβώς κάνει ένα βούτυρο στη συνταγή. Με μία πρώτη ματιά κόβει πολύ από τον αφρισμό του. Το περίεργο είναι ότι παρόλο που ο αφρός είναι πολύ λιγότερος, έχει πιο πολύ σώμα, είναι πιο παχύς. Το άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι αργεί να ξεπληθεί. Το πέμπτο σαπούνι είχε μάγκο και καστορέλαιο μαζί με το βασικό μείγμα ελαιολάδου και λαδιού καρύδας. Είναι το σαπούνι που απέδειξε περίτρανα την αξία των μειγμάτων ελαίων και βουτύρων σε μία συνταγή. Ενώ θα περιμέναμε λόγω μάγκου ο αφρός να είναι λίγος, ήρθε το καστορέλαιο και τον έσωσε. Και έτσι το σαπούνι νούμερο 5 έκανε ωραίο αφρό με παχιά αίσθηση κρέμας. Το σαπούνι νούμερο 6 μου απέδειξε αυτό που φανταζόμουν έτσι κι αλλιώς, ότι ο συνδυασμός ελαιολάδου με αμυγδαλέλαιο κάνει καλύτερο αφρό από το σκέτο ελαιόλαδο. Έχει λιγότερη γλίτσα και πολύ όμορφη αίσθηση απαλότητας. Το τελευταίο σαπούνι ήταν για να ελέγξω αν η προσθήκη βουτύρου προσφέρει μεγαλύτερη απαλότητα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Το σαπούνι 6 με το σαπούνι 7 έμοιαζαν πάρα πολύ, τόσο στην αίσθηση όσο στον αφρισμό. Ίσως ο αφρός να ήταν απειροελάχιστα πιο λίγος στο 7. Όμως δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο από τα δύο χαρμάνια ήταν το καλύτερο. Σίγουρα ήταν καλύτερη η αίσθησή τους από το ελαιόλαδο μόνο του. Για να καταλήξω σε βέβαια συμπεράσματα, δοκίμασα τα σαπούνια ξανά και ξανά, γιατί κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμής που βιντεοσκόπησα, δυσκολευόμουν να διακρίνω διαφορές. Τελικά βεβαιώνονται τα εξής. Το καστορέλαιο κάνει πιο πλούσιο αφρό με πιο μεγάλες φουσκάλες. Το βούτυρο μάγκο κάνει πιο παχιά την κρέμα στον αφρό, αλλά θέλει πιο πολύ νερό για να ξεβγαλθεί. Το αμυγδαλέλαιο βελτιώνει την υφή και τον αφρό του ελαιολάδου.
Ως προς το χρώμα που έδωσε το κάθε μείγμα στο σαπούνι, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όπου υπήρχε λάδι καρύδας, το σαπούνι ήταν λίγο πιο λευκό. Τελικά τι έμαθα από το σημερινό πείραμα? Έμαθα ότι ένα απλό χαρμάνι με ελαιόλαδο και λάδι καρύδας κάνει ένα πολύ αξιοπρεπές σαπούνι. Και ανάλογα με το ποια ιδιότητα επιθυμούμε, μπορούμε να προσθέσουμε καστορέλιο για μεγαλύτερες φουσκάλες, βούτυρο μάγκο για σκληρό σαπούνι και πιο κρεμώδη αφρό, αμυγδαλέλαιο για λιγότερη γλίτσα και αίσθηση περιποίησης. Το βούτυρο μάγκο και το αμυγδαλέλαιο είναι δεσμευτικά? Όχι. Οποιοδήποτε άλλο βούτυρο θα έχει παρόμοιες ιδιότητες με το βούτυρο μάγκο. Και οποιοδήποτε άλλο ελαϊκό λάδι θα έχει παρόμοιες ιδιότητες με το αμυγδαλέλαιο. Οι όποιες διαφορές είναι δυσδιάκριτες, δεδομένης και της χαμηλής περιεκτικότητας αυτών των λαδιών στο σαπούνι. Τι γίνεται όμως με τα λινελαϊκά και τα λινολεμικά λάδια? Αν επιμένετε, μπορείτε να τα συμπεριλάβετε στις συνταγές. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά στο προηγούμενο βίντεο δεν πίστηκα για την χρησιμότητα στις συνταγές. Άσε που τα αγγίζουν εύκολα και τα πιο πολλά από αυτά είναι πανάκια. Αυτά λοιπόν με τα χαρμάνια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.